Καλό μεσημέρι, Σοβοφλή, 1404 για τρέλα. Λοιπόν, από το αεροδρόμιο Πράγα. Όλα... Μόλις έχουμε αφηχθεί εδώ στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Τσεχνίας. Ουσιαστικά θα πάρουμε τις αποσκευές μας, να πάμε στα ξενοδοχεία μας, όπως και οι ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ, για ξεκούραση, για φαγητό και προετοιμαστούν για την προπόνηση τελευταία, πρώτη και τελευταία στην Έντεν Αρένα. Θα γίνει απόψε στις 8, ώρα Κύπρου. Στις 7 και 15 θα μιλήσει ο Γιώργος Δόνης, στην καθιερωμένη συνέντευξή μου πριν από τα παιχνίδια των Ευρωπαϊκών Αγώνων. Να δούμε τι θα μας πει και πώς προσεγγίζει ο Λαδής τεχνικός την αυριανή μεγάλη αναμέτρηση, ιστορική αναμέτρηση, τη ρεβάνς του 2-0. Είναι πολύ μεγάλο το πλεονέκτημα που έχει από όλοι και αυτό θέλουμε να δούμε, πώς θα προσεγγίσει το μάτς τακτικά ο Λαδής τεχνικός, με δεδομένο ότι η ομάδα του έχει ισχυρό προβάδισμα. Ήταν καλή ψήση να πω, χωρίς πρόπτα, χωρίς οποιοδήποτε πρόβλημα, και πλέον επαναλαμβάνω, μετράμε αντίστροφα για το αυριανό παιχνίδι, θα δούμε πώς είναι η κατάσταση των ποδοσφαιριστών στην προπόνηση. Δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα. Ήταν 23 ποδοσφαιριστές από ΕΛΣΗ Τσεχία. Θα κόψει πέντε αναγκαστικά αύριο ο Ελλάδης τεχνικός. Και να δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές που θα πάρει στο σημαντικότερο αγώνα της φετινής χρονιάς. Ένα παιχνίδι πάρα πολλών εκατομμυρίων. Ωραία. Φρίξο, ευχαριστούμε για τις πρώτες πληροφορίες από την Πράγα και την αποστολή του ΑΠΟΕΛ.